Νέα πρωτοβουλία για την απευθεία διάθεση εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου σε καταναλωτέ τη περιοχή αναλαμβάνει η κίνηση ενεργών πολιτών Ξάνθη. Μετά από αιτήματα πολιτών και διαρκή επικοινωνία με παραγωγό από την περιοχή τη Εντολοκαρνανία, επιτεύχθηκε συμφωνία για την απευθεία διάθεση σε ελαιολάδου ανώτερη και πιστοποιημένη ποιότητα και σε εξαιρετική τιμή. Θα είναι συσκευασμένο σε 5 συσκευασία, τη μεγαλύτερη που επιτρέπεται από την ομοθεσία, ενώ η τιμή του θα είναι 14,70 ευρώ, δηλαδή 2,94 ευρώ το λίτρο. Μετά την πραγματικά μεγάλη επιτυχία που είχε η διάθεση της πατάτας, σας υπενθυμίζω ότι είχαμε παραγγείλει 19 τόνους, ε, διατέθηκαν τελικά 22 και δεν έφτασαν. Δηλαδή, αν είχαμε περισσότερη ποσότητα, θα μπορούσαμε να την είχαμε διαθέσει. Και επειδή, όπω είχαμε πει, ότι θα, πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτέ τι διαδικασίε, όταν μάλιστα αγκαλιάζονται από τόσο πολύ κόσμο, προχωράμε στι 29 Απριλίου στη διάθεση λαδιού. Ε, είναι το λάδι δεν είναι πατάτα, βέβαια. Είναι πολύ λογικό πολλοί κόσμοι να έχει επιφυλάξει που αφορούν την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά και την τυποποίηση του λαδιού. Για το σκοπό αυτό, θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο νομότυποι και να μην εκτεθούμε, αλλά και να μην εκθέσουμε κανέναν. Τι θέλω να πω. Ε, το ένα ζήτημα αφορά την τυποποίηση του λαδιού, ε, για το οποίο πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, την οποία ο συγκεκριμένο παραγωγό, ο οποίο προέρχεται από την Ελλοκαρνανία, την έχει. Και το δεύτερο ζήτημα αφορά τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του λαδιού. Το συγκεκριμένο λάδι ανήκει στην κατηγορία εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, που σημαίνει ότι παρασκευάζεται από ελιέ με μηχανικέ μόνο διεργασίε, χωρί άλλου είδου διεργασίε που αφορούν τον εξευγενισμό του λαδιού. Ε, είναι, αυτό ε, γίνεται με βάση συγκεκριμένη οδηγία την 61 κάθετος 2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επομένως, έχουμε διασφαλίσει και ζητήματα που αφορούν την τυποποίηση του προϊόντο, αλλά και ζητήματα που αφορούν την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του προϊόντο με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή αλλά και ελληνική νομοθεσία. Το λάδι θα διατίθεται σε τιμή 3 ευρώ το λίτρο και σε συσκευασία των 5 λίτρων. Γιατί ο κανονισμό απαγορεύει την συσκευασία μεγαλύτερη των 5 λίτρων. Δηλαδή, μιλάμε για 15 ευρώ το 15 λίτρο. Για την ακρίβεια, ε, ακρίβεια 14,70 ευρώ θα είναι η τιμή του. Θα υπάρχουν όπως και στι πατάτε όλες οι νόμιμες διαδικασίες... που αφορούν τη μεταφορά του, ε, του προϊόντος, την έκδοση αποδείξεων... και θα υπάρχουν και εθελοντέ από την κίνηση που θα διεκπαιρεώνουν όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Ε, υπάρχει ήδη η δυνατότητα ηλεκτρονικής παραγγελίας όπως και για την πατάτα μέσω του ίντερνετ. Η διεύθυνση είναι thraki.selfip.com στα λατινικά... Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και ο κόσμος που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ίντερνετ, ε, άμεσα θα γίνουν δύο ενέργειες. Δηλαδή, πρώτον, ε, σε μια σειρά από καφενεία τη πόλη θα αναρτήσουμε ε, τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, αλλά και θα υπάρχει λίστα που ο καθένα θα μπορεί να δηλώνει το ονοματεπώνυμο, έναν αριθμό τηλεφώνου και την ποσότητα λαδιού που επιθυμεί να αγοράσει. Και δεύτερο, θα δώσουμε στη δημοσιότητα τα τηλέφωνα κάποιων μελών της κίνησής μας προκειμένου με ένα τηλεφώνημα κάποιος δίνοντας τα στοιχεία του όπως και γραπτά να μπορεί να παραγγέλνει λάδι. Οι παραγγελίες που ήδη ξεκίνησαν θα κλείσουν στις 17 Απριλίου προκειμένου να υπάρχει ο διαθέσιμος χρόνος από το παραγωγό να συσκευάσει το λάδι το οποίο θα διατεθεί στις 29 Απριλίου στον ίδιο χώρο όπου διανεμήθηκαν οι πατάτες δηλαδή απέναντι από το γήπεδο του ΑΟΚΣ.